Δημήτρη μου, μίλησε ο ιερέας πατέρας του παιδιού από το Τροχαίο στην Χανιά. Να πούμε λοιπόν ότι ο ιερέας πατέρας μιλά στην ευγενία μας, ανοίγει την καρδιά του για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις βραδινές ώρες. Αθλητής του χάντμπολ, ένα νέο παιδί γεμάτο δύναμη κοντά στην εκκλησία, με πολλά όνειρα, ο Τάσος Ξεκουκουλωτάκης. Δυστυχώς δεν βρίσκεται ανάμεσά μας. Μάλλον η κούραση ήταν αυτή που τον έκανε να χάσει το έλεγχο του τιμόνιου. Να ακούσουμε και τον πατέρα του, τον ιερέα, γιατί στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε τη μανούλα του. Παρακαλώ. Πολύ και δεν μπορεί να κανείς να βγάλει ασφαλές συμπέρασμα. Το ποια είναι η βούληση του Θεού δεν την γνωρίζει κανείς. Ο Χριστός είπε αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο εγώ ευχαριστώ τον Θεό και τον γιο μου είναι ότι ήταν ένας καλός γιος, ένας υπάκουος, από αγάπη για τον συνάνθρωπο πήγε να τον προστατεύσει, να μην σκοτωθεί. Και εκείνος σκοτώθηκε. Από εκεί και τώρα εγώ πιστεύω ότι είναι ήδη στην αγκαλιά του. Γιατί η πράξη αυτή δεν ήταν ατιμωτική πράξη, ήταν μια πράξη η οποία ήταν για τον συνάνθρωπο. Και αυτό για μένα φτάνει. Εγώ του έλεγα να πάει στην αστυνομία ή όπου μπορέσει. Εκείνο μου λέει, εγώ δεν πρέπει να βρει. Του λέω, παιδί μου, που θέλεις. Ήταν και αθλητής, ήταν στο χάντμπολ, ήταν πάρα πολύ καλό στο χάντμπολ. Ξεκίνησε από μικρό. Ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο εδώ στην τοπική ομάδα στην άμυνα Μοδίου Γερανίου. 12 χρονών ήταν μαζί μου. Αχ, πονάει. Τώρα πώς σας το λέω. Με το να βγάλει μια λειτουργία, φέρνει τον ουρανό στη γη και τη γη στον ουρανό. Και αυτό το παιδί με βοήθησε πολλές φορές σε δύσκολες καταστάσεις. Πολύ δύσκολες καταστάσεις για μένα. Με βοήθησε και αυτό είναι το πράγμα που με πονάει.